Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα κάνει ο Τσίπρας, παιδί μου, αλλά έρχεται και ο εν αναμονή πρωθυπουργός, όπως τον ονομάτισε η Σπυράκη. Α, γιατί νόμιζε ότι παίρνει θέση, Γιώργη. Όχι, όχι, όχι. Η Σπυράκη, ξέρετε γιατί έβαλε τη Σπυράκη ο Κούλης, γιατί του φτιάχνει τα μαλλιά. Είδατε που του φτιάχνει. Δεν είδε τη φωτογραφία που του φτιάχνει τα μαλλιά. Ναι, ρε φίλε, ναι. Ναι, τη φράτζα. Ενώ και η Κίλια σε μένα δεν το φτιάξε το μαλλί ποτέ. Να τα λέμε αυτά. Όχι. Αλήθειες να λέγονται. Τώρα βλέπει και η Κίλια, ορίστε, κάτσε τώρα το με άρχισε. Δεν πειράζει, τα έχει με την Τζέννη τώρα και η Κίλια, οπότε μια χαρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μη συνδέει την Τζέννη με την υποβάθμιση του και η Κίλια. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία η Τζέννη. Δεν έχει σημασία, μπορεί να την πουν κατέ μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Κωστόπουλος δεν ήταν Πασόκ. Εσύ το είπε. Για μισό λεπτό. Ο ένα κρεοκόπησε, ο άλλο υποβαθμίστηκε. Εγώ τάπα. Η Τζέννη φταίει που κρεοκόπησε. Να σου πω κάτι. Η Τζέννη επί Κωστόπουλου ήταν Πασόκ. Όλοι είμαστε Πασόκ επί Κωστόπουλου. Εσύ, όχι εμείς. Ναι. Δεν μπερδεύετε. Τέλος πάντων. Α, η Τζέννη. Τζενάρα μου, θα σας απαντήσω. Ο Κικίλιας είναι. Ναι.